Ασαφές παραμένει τι απέγινε το όχημα επιφανείας και απαρέλει που επρόκειτο να προσεδαφιστεί στον Άρη στο πλαίσιο της φιλόδοξης αποστολής ExoMars. Οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος δεν γνωρίζουν ακόμα αν προσεδαφίστηκε και αν παραμένει λειτουργικό. Από άποψη χρονικής στιγμής, όχι μόνο το αλεξίπτωτο δούλεψε κατάλληλα, αλλά και η ασπίδα που προστατεύει την κάψουλα στη διάρκεια της ατμοσφαιρικής φάσης σε μεγάλη ταχύτητα δούλεψε άψογα. Από τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε, μπορούμε επίσης να δούμε ότι το hardware μας παρέχει ουσιαστικά στοιχεία. Τώρα θα αναλύσουμε γιατί όταν συνθέσαμε όλα τα δεδομένα αυτά σε αριανό περιβάλλον, το όχημα δεν συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως προσδοκούσαμε. Η ικανοποίηση επικρατεί για τον πυρήνα της αποστολής, καθώς το διαστημικό όχημα Trace Gas Orbiter τέθηκε επιτυχώς σε τροχιά γύρω από τον Άρη και ήδη μεταδίδει δεδομένα. Όλες οι παράμετροι που καταγράφηκαν από το TGO είναι απόλυτα φυσιολογικές. Είναι λοιπόν η δεύτερη φορά που έχουμε μια επιτυχή τροχιακή εισαγωγή στον Άρη, 13 χρόνια μετά το Mars Express. Ο ανιχνευτής TGO θα παραμείνει σε τροχιά γύρω από τον κόκκινο πλανήτη και θα κάνει λεπτομερή καταγραφή των ατμοσφαιρικών αερίων και κυρίως του μεθανίου. Η επόμενη απόπειρα προσεδάφισης στον Άρη έχει προγραμματιστεί για το 2020.